Εξέλιξη τη τελευταία στιγμή μαζί μα ο Απόστολο Μαγκελιάδη. Καλησπέρα, Απόστολο. Έχουμε απάντηση κορυφαίων πανεπιστημιακών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, mm-hmm. που νωρίτερα σε ανακοίνωσή τη χαρακτηρίζει αντισυνταγματική την απόφαση τη αστυνομία να απαγορεύσει συναθροίσει άνω των 4 ατόμων σε όλη την Ελλάδα σε ανοιχτού χώρου. Η πρώτη απάντηση ήρθε από τον Νίκο Αλιβιζάτο, τον συνταγματολόγο, ο οποίος σε παρέμβασή του στην Καθημερινή γράφει πως τη δυνατότητα απαγόρευσης δημόσιων συναθρήσεων σε ορισμένη περιοχή, ακόμα και σε ολόκληρη τη χώρα, εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας, επιτρέπει ρητά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου του περασμένου Μαρτίου, την οποία έχει από καιρό κυρώσει η Βουλή, αρκεί να έχει διατυπώσει γνώμη η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας. Εν προκειμένου, εξ όσων πληροφορούμε, γράφει ο κύριος Αλιβιζάτος, η Εθνική Επιτροπή έχει διατυπώσει γνώμη και μάλιστα ομόφωνη. Εξ όσων γνωρίζω εξάλλου, κανένα δικαστήριο δεν έχει κηρύξει την ανωτέρω διάταξη αντισυνταγματική. Εκπλήσωμε συνεπώς για την ευκολία με την οποία υπό τις σημερινές ειδικά συνθήκες ορισμένοι συνάδελφοι αλλά και η δικαστική λειτουργία έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τη συγκεκριμένη απαγόρευση αντισυνταγματική. Ο καθηγητής συνταγματολόγος κορυφαίος ο κ. Αλιβιζάτος και ένας άλλος κορυφαίος αντισυνταγματολόγος, Αντώνης Μανιτάκης, πρώην υπουργός και προερχόμενος, έχει σημασία αυτό, από τη Δημοκρατική Αριστερά. Mm-hmm. Μίλησε μαζί του, τι σου είπε, Απόστολε? Νομίζω μπορούμε να τον ακούσουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αφήσουμε τους νομικούς να λένε ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε λοιπόν τι είπε πριν από λίγο στον Sky ο καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης και πρώην υπουργός. Όταν το Σύνταγμα σε τρεις διατάξεις προστατεύει ρητά και προβλέπει ειδικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όταν και αυτό δικαιολογεί προσωπικές επιτάξεις προσωπικών υπηρεσιών. Είναι δυνατόν να μην δικαιολογεί και τη ρύθμιση, να μην δικαιολογεί τη λήψη περιοριστικών μέτρων που αφορά έστω γενική την επικράτεια, αλλά που για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν διακυβεύεται σε όλη την επικράτεια ταυτόχρονα η δημόσια υγεία. Είδαμε λοιπόν τι είπε πριν από λίγο ο καθηγητής και πρώην υπουργός ο κ. Μανιτάκης στο Sky, ταυτόσιμες οι απόψεις με τον καθηγητή Αλιβιζάτο, με επίκληση του υπέρτατου συμφέροντος που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Πάμε και στο Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος είναι στο Πολυτεχνείο και θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας για την αποτροπή επεισοδίων μεθαύριο στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Μιχάλη, καλησπέρα. Νίκο, 48 ώρες καλησπέρα πριν από την 17η Νοέμβρη και η Ελλάδα περνούν ώρες. Αυξάνει τα μέτρα περιφρούσης τόσο εδώ στο Πολυτεχνείο όσο και σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παράλληλα, αυξάνονται οι πορυπολίες στο πλαίσιο αποτροπής τυχών ενεργειών που θα θελήσουν ομάδες εντοξιαστών να κάνουν. Ενώ εντείνονται και οι πληροφορίες που συλλέγει η ασφάλεια σχετικά με τέτοιες ενέργειες. Τώρα, μετά την ανακοίνωση, Νίκο, όπως ακούσαμε και όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τη Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που χαρακτήρισε αντισυνταγματική την εντολή απαγόρευση και συγκεντρώσεων για το διάστημα 15 με 18 του μήνα. Έχουμε επίσημη πηγές από την Ελλάς, ναι, ναι. οι οποίες σημειώνουν στο Sky πως η απαγόρευση της απόφασης βασίζεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καταρτίστηκε στις 20 Μαρτίου του 2020, η οποία κυρώθηκε με νόμο στις αρχές Απριλίου και δίνει δυνατότητα στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιρροκτωμόνων, την απαγόρευση συγκεντρώσεων και συναθρήσεων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, όπως ακριβώς δηλαδή ανέφεραν και οι συνταγματολόγοι πριν από λίγα λεπτά στο Sky. Και η αστυνομία επικαλείται το υπέρτατο αγαθό που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Σας ευχαριστήσουμε.